Σύνδεσαι τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Κωνσταντίνο Δαυλό. Κωνσταντίνε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται με ανταλλαγή email, χωρίς ωστόσο να έχουμε καμία πρόοδο. Δεν έχουμε λοιπόν πρόοδο, καθώς για σήμερα τουλάχιστον δεν έχει προγραμματιστεί ούτε κάποια τηλεδιάσκεψη ούτε κάποια άλλη συζήτηση. Τους έχουμε στείλει κάποιες απαντήσεις σε εκείνα που μας ζητούν, κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να μας τα απαντήσουν αύριο. Τους στείλαμε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων, τα μέτρα του προϋπολογισμού του 2015, κάποια επιπλέον μέτρα που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση, δεν είναι εισπρακτικά αλλά δεν είναι και ανακοινώσιμα, όπως μας έλεγε ο κορυφαίος στέλεγος του Υπουργείου Οικονομικών, και υπάρχουν και κάποια επιχειρήματα που καταρρύπτουν τις θέσεις της Τρόικας για το δημοσιονομικό κενό και έτσι το κατεβάζει από τα 3,5 δις στα 2,5, λένε οι δανειστές. Για το ασφαλιστικό ακούσαμε, τμήμα των 2,5 αυτών δις, το 1 δις κατά την Τρόικα προέρχεται από το ασφαλιστικό. Η άλλη μεγάλη ερώτηση είναι του πότε τελικά θα έρθουν. Στο Υπουργείο Οικονομικών δηλώνουν άγνοια και ενώ θεωρούν ότι η Τρόικα κρατά την μυστική της άφιξη ως διαπραγματευτικό χαρτί. Ρωτήσαμε λοιπόν υψηλόβαθμο στέλεχος αν θα έρθουν έστω σε αυτή τη βδομάδα που ξεκινά. Μας απάντησε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα. Άρα δεν φαίνεται ότι θα έρθουν στην εβδομάδα που ξεκινά αύριο. Αυτό σημαίνει ότι φεύγει ο Νοέμβριος, άρα διότι την επόμενη Δευτέρα έχουμε 1η Δεκεμβρίου. Φτάνουμε πολύ κοντά στην 8η Δεκεμβρίου και κανείς δεν ξέρει εάν θα έχουμε ολοκληρώσει τις όποιες διαπραγματεύσεις μέσα σε μια εβδομάδα. Και έτσι εδώ αποκτά σημασία η τοποθέτηση στελέχους του Υπουργείου Οικονομικών που λέει ότι το μόνο που ελπίζουμε πλέον είναι να έρθουν έχοντας στις βαλίτσες τους πολιτική λύση, διότι μόνο έτσι θα υπάρχει επίσπευση των συζητήσεων και θα κλείσει η διαπραγμάτευση. Για πολιτική λύση είχε μιλήσει και ο κύριος Χαρδούβλης την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, Κωνσταντίνε, από αύριο Δευτέρα ή Τρίτη ανοίγει και το TaxiNet για τις 100 δόσεις. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να ανοίξει η εφαρμογή του TaxiNet. Έχουμε ήδη την εγκύκλιο. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον μέσα στη βδομάδα θα έχει ενημερωθεί το πρόγραμμα με τις νέες παραμέτρους. Δευτέρα, το πολύ Τρίτη, θα μπορούν όσοι θέλουν να κάνουν τη ρύθμιση να μπουν στο TaxiNet και να ακολουθήσουν τη διαδικασία. Είναι αρκετά εύκολη για να προχωρήσουν στην επιλογή των δόσεων που τους ενδιαφέρει.